ενεργειακό πρόγραμμά μας, το οποίο συνεχίζεται μέσα σε δύσκολες συνθήκες, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε την Υπουργό κοντά μας σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κυρία Πηλίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας έτσι αυτό το πρωινό. Ήθελα να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Βλέπουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας αμύωτη το τελευταίο διάστημα, γεγονός που βάζει σε μπελάδες και εμάς και την Ελλάδα και άλλες χώρες της περιοχής, όχι μόνο εμάς. Ήθελα να δούμε τώρα αυτή την προκλητικότητα πάντα σε σχέση με την ενεργειακή μας πολιτική. Ναι, κοιτάξτε, ο ενεργειακός προγραμματισμός όσον αφορά τις εταιρείες και τους σχεδιασμούς προχωρά και δεν έχει συνδεθεί με τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας. Σίγουρα η κατάσταση η οποία επικρατεί είναι δυσάρεστη για όλους μας, είναι ανησυχητική βεβαίως. Όμως οι γεωτρήσεις οι οποίες προγραμματίζονται έχουν τροχοδρομηθεί για το 2021. Δεν έχει υπάρξει οποιοδήποτε αίτημα από τις εταιρείες για περαιτέρω αναβολή. Όπως γνωρίζουμε, η αναβολή δόθηκε λόγω κορονοϊού και λόγω της κατάστασης της δυσκολίας διεξαγωγής δραστηριοτήτων δεδομένου του κινδύνου ενός κρούσματος ή ακόμα και του κινδύνου μη αποτελεσματικής μεταφοράς των ανθρώπων που πρέπει να δουλέψουν για στις λόγους ασφαλείας ήτανε λόγω κορονοϊού, μάλιστα. Και κατ' επέκταση λόγω του ότι σίγουρα το κλίμα όσον αφορά τις αγορές ήταν αρκετά δυσμενές. Τώρα ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα η οποία θα επιτρέψει το σχεδιασμό να συνεχίσει. Άρα είναι αλληλένδετα τα δύο, η κατάσταση της αγοράς και η πανδημία. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Πηλίδου. Διάβαζα ότι γίνεται μια προσπάθεια, υπάρχει σαν σκέψη μάλλον, η δημιουργία ενός μπλοκ κάποιων χωρών μεταξύ αυτών και ημών, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ για τα ενεργειακά. Μάλιστα. Αυτό τι ακριβώς είναι? Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Ονομάζεται EMGF, Eastern Mediterranean Gas Forum, και όπως είπατε είναι μια πλατφόρμα η οποία θα δίδει τη δυνατότητα σε 7 χώρες προς το παρόν, αν και υπάρχει δυνατότητα προσθήκης και άλλων χωρών. Σε αρχικό στάδιο συνομιλούμε με 6 άλλες χώρες. Τα μέλη συμπεριλαμβάνουν την Αίγυπτο, την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, την Ιταλία, φυσικά και εμάς, και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να υπογράψουμε σύντομα το καταστατικό, ούτως ώστε να μπει σε εφαρμογή αυτό το φόρουμ, το οποίο πέραν από διακρατική ισχύ θα έχει και κάποιες επιτροπές οι οποίες θα απαρτίζονται από εταιρείες. Επομένως και οι εταιρείες θα μπορούν να συνομιλούν στο επίπεδο του EMGF, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα δημιουργηθεί ένας συνεχής διάλογος σε διαφορετικά επίπεδα, όχι μόνο σε αρχικό στάδιο σίγουρα σε θέματα που αφορούν το φυσικό αέριο και την ενέργεια, όμως υπάρχει και η δυνατότητα να διευρυνθεί το φάσμα και να ενταχθούν εντός της συζήτησης και θέματα ανανεώσιμων πηγών ή και ηλεκτροπαραγωγής, όπως για παράδειγμα ο αγωγός σύνδεσης του Ισραήλ με την Κύπρο και την Κρήτη. Ναι, επειδή μιλάμε για το φυσικό αέριο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας βέβαια, εννοείται αυτό, αλλά αφήνουμε πίσω, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Συμφωνώ μαζί σας και είναι πολύ σημαντικό να προχωράνε και οι δύο πυλώνες με σχεδιασμό για το μέλλον. Σίγουρα υπάρχουν πολλά σχέδια για το μέλλον όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Όπως είπα και πριν, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το Eurasia Interconnector που θα ενώσει την Κύπρο μαζί με την Ελλάδα, την ευρύτερη Ευρώπη και το Ισραήλ, και υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακολουθήσει μεταγενέστερα, το οποίο θα μας ενώσει και με την Αίγυπτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχει η Κύπρος σταθερότητα όσον αφορά την παροχή ηλεκτρισμού, και αυτό θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τα ποσοστά
τον άπεστο ενεργειακό μας μείγμα. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτή η πτυχή, είναι και η πτυχή της αποθήκευσης, όπου και εκεί εξετάζονται διάφοροι τρόποι εξεύρεσης λύσεων, ούτως ώστε να μπορεί η ενέργεια να αποθηκεύεται, να χρησιμοποιείται τις ώρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, για παράδειγμα, και παράλληλα να δοθεί η ευκαιρία να εξάγουμε αυτή την ενέργεια, ώστε να μπορεί η παραγωγή να αυξηθεί αρκετά μέσα στα επόμενα χρόνια. Εντάξει, κυρία Πελιδό, ποια συνεργασία γίνεται στην περιοχή, έχει μια πολιτική χρειά. Δεν είναι μόνο η οικονομική πτυχή, η ενεργειακή έχει πολιτική χρειά και εμείς είμαστε υπέρ τέτοιων συνεργασιών στην περιοχή μας. Βεβαίως, γι' αυτό και το EMGF έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί όπως είπα και πριν, εμπλέκει 7 διαφορετικές χώρες της περιοχής, πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε Μάλιστα. ότι είναι αυτό. Σημαντικό δεδομένων και των εξελίξεων, των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτή η πονεμένη ιστορία που κρατάει χρόνια, όπως ο καλή κολόνια με τη Λάρνακα και τις πετρολοδεξαμενές, φτάνει στο τέλος της? Ή οι άνθρωποι εκεί θα ζήσουν ακόμα ένα παραμύθι και θα περιμένουν μια άλλη κυβέρνηση να το κάνει? Φτάνουμε στο τέλος? Όχι, πιστεύω ότι φτάνουμε στο τέλος. Όσον αφορά την αποξήλωση των δεξαμενών για τα υγρά καύσιμα, προχωράμε με πολύ καλούς ρυθμούς και είμαστε σχεδόν εντός του χρονοδιαγράμματος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση κάποιων μηνών, αλλά θα απελευθερωθεί, θα αποξηλωθούν οι δεξαμενές εκεί και θα απελευθερωθεί ακτογραμμή όσον αφορά εκείνο το κομμάτι. Όσον αφορά το υγραέριο, υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό για το χώρο εκφόρτωσης του υγραερίου στο Βασιλικό και εξετάζεται από κάποιο μελετητή η δυνατότητα του να γίνουν οι εγκαταστάσεις εντός του λιμένα Βασιλικού. Αυτό θα μας επιτρέψει, εάν είναι δυνατόν, να προχωρήσουμε με αρκετά γρήγορους ρυθμούς. Εάν δεν είναι εφικτό, θα προχωρήσουμε επίσης άμεσα με μία λύση στο Αγκυροβόλιο, δηλαδή λίγο πιο έξω, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια στις δραστηριότητες εκφόρτωσης. Αναμένουμε να δούμε τι θα δείξει η μελέτη. Παράλληλα, προχωρούν όλες οι αδειοδοτικές διαδικασίες και για τα δύο ενδεχόμενα, ούτως ώστε να μην υπάρξει περισσότερη καθυστέρηση, εάν τελικά η λύση θα είναι αυτή του Αγκυροβολίου. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε, κυρία Πηλίδη, ότι μέσα στο 21 θα έχουμε τελεσίδικα λύση στο πρόβλημα της Λάρνακας? Πιστεύω πως ναι. Μάλιστα. Το άλλο κομμάτι είναι τα ασφαλτικά, όπου επίσης έχουν προκύψει κάποιες δυσκολίες όσον αφορά δεν τα αποδέχονται οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή του Βασιλικού. Εκείνο είναι άλλο θέμα. Ναι, αγγίζεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν συνδέεται όμως με τη μετακίνηση των εταιριών από τη Λάρνακα. Μάλιστα. Εκείνες που θα μετακινηθούν από τη Λάρνακα προχωρούν κανονικά με το σχεδιασμό. Αναμένουμε να έχουμε, ελπίζουμε, τις τελικές άδειες εντός του φθινοπόρου, ώστε να προχωρήσουν και εκείνοι με τη μετακίνηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα έτσι δύναμη και με χαμόγελο, γιατί χρειάζεται το χαμόγελο στη ζωή μας. Ξεπερνάμε πιο εύκολα τις δυσκολίες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ, λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας